Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Οι Πανθέοι». Όπως θα δούμε, ο Ανδρέας φτάνει εσπεσμένα στο γραφείο του Μεταξά, μέσα στην άγρια νύχτα και βρίσκει τον άνθρωπο της ασφαλείας νεκρό. Ο Μεταξάς υποψιάζεται πως ο στόχος ήταν ο ίδιος και ζητάει από τον Ανδρέα να μεταφέρουν άμεσα τον νεκρό άνδρα στην κλινική του, για να γίνει νεκροψία χωρίς να το μάθει κανείς και να τον ενημερώσει για τα ευρήματα. Ο Κίτσος όμως αποφασίζει να ξαναβρεθεί με τη Μάρμο, χρησιμοποιώντας την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε και εκείνη. Στέλνει ένα μήνυμα και τη ζητάει να τον βρει στο ξενοδοχείο της Νίνας. Η Μάρμο πηγαίνει και ο Κίτσος της προτείνει να παίξουν ένα παιχνίδι ανακάλυψης. Ο Στάθης, σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να εκβιάσει το βαλίδι και να αποσπάσει τα λεφτά που θέλει, πηγαίνει και τον βρίσκει στο σπίτι του, εκεί όμως τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Από την άλλη, ο Κίτσος προσπαθεί να βγάλει από το μυαλό του τη Μάρμο. Πηγαίνει στον Τέλη, αλλά και πάλι μιλάει μόνο για αυτήν. Η συζήτησή τους θα διακοπεί όμως από τον ερχομό της Πέλλας, που έντρομη τους λέει ότι κάποιος από την ασφάλεια την παρακολουθεί.